πρόβλημα που είχαμε και Σάκη, μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά το σεμινάριο, να το ξεκινήσουμε πιο σωστά, καθώς δεν προλάβαμε να πούμε. Ευτυχώς δεν προλάβαμε να πούμε στο κύριο θέμα, οπότε είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να φεύγω εγώ, φέρνω τις διαφάνειες και ξεκινάς από εκεί. Εκεί στη βαθμολόγηση των παιχτών. Να απολογηθούμε καταρχήν οι τεχνικές δυσκολίες σε μια online εκπομπή, είναι αναπόφευκτες. Πιθανόν να δεχθήκαμε επίθεση από εξωγήινους, δεν ξέρω και εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στη βαθμολόγηση των παιχτών, που σας είχα αναφέρει ότι ο κάθε παίκτης έχει τη δική του βαθμολόγηση. Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει καθορίσει όριο 14 βαθμούς για αγώνες των εθνικών ομάδων και 14,5 σε αγώνες ομάδων. Και υπάρχει ευχέρεια σε κάθε διοργανώτρια αρχή όμως να ορίσει το δικό της όριο. Στην Ελλάδα έχουμε το 14,5. Και εδώ να πω ότι θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των κριτών εδώ, οι οποίοι ελέγχουν τη βαθμολόγηση. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Να περάσουμε, Αντώνη, να δούμε τι γίνεται για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Στη δική μας Ομοσπονδία, λοιπόν, που έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια για στήριξη του αθλήματος. Καταρχήν, να πω έτσι δύο λόγια για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2016-17. Η Ομοσπονδία είναι κοντά στο άθλημα. Τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όσο και η πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας στηρίζουν τις ομάδες και το άθλημα της καλαθόσφαιρας σε αμαξίδιο. Έχει γίνει εθνική ομάδα και έχει λάβει σε τουρνουά στην Ελλάδα πριν 2-3 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2018, δύο διαιτητές είχα πάει μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Πλακωτά, μετά από ενέργειες της Επιτροπής Διαιτησίας και παρακολουθήσαμε διεθνές σεμινάριο στην Ελλάδα. Οπότε γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο δικό μας πρωτάθλημα, λοιπόν, το classification, το σύνολο της πεντάδας είναι 15,5 και υπάρχει και ειδική πρόνοια όπου μπορούν να συμμετέχουν και αρτιμελείς αθλητές, οι οποίοι αθλητές έχουν, παίρνουν το μέγιστο βαθμό, το 4,5. Δεν μπορούν όμως να αγωνίζονται και είναι και ανοιχτό για τις γυναίκες, αλλά δεν μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα δύο αρτιμελείς, εκτός αν ο ένας ή και οι δύο είναι γυναίκες. Αυτά ισχύουν μόνο για το δικό μας το πρωτάθλημα. Παραλαμβάνω. Ακόμα ένα μικρό βήμα για την αναβάθμιση του αθλήματος. Φέτος το Φεβράρι, για πρώτη φορά, έχουμε τους δύο πρώτους εθνικούς ταξινομητές, τους classifiers, τους Κύπριους. Είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια στην Αθήνα και έχουν πάρει την άδεια, οπότε μπορούν να βαθμολογούν τους παίχτες που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και όχι μόνο. Η ταξινόμηση λοιπόν των παίχτων, απλώς να ενημερώσω, δεν εξαρτάται μόνο από την πάθηση του κάθε παίχτη. Δηλαδή, έχεις μια πάθηση, παίρνεις το 1, το 2, το 3. Ο ταξινομητής παρακολουθεί τους παίχτες τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις. Παρατηρά τους παίχτες τι ικανότητες έχουν και τι μπορούν να κάνουν σε συγκεκριμένες κινήσεις. Και βγάζει το τελικό του report και βαθμολογά τον κάθε παίχτη. Το classification manual, όπως θα δούμε παράδειγμα στη συνέχεια, είναι ένα ολάκερο βιβλίο. Είναι 30 σελίδες. Πάμε παρακάτω να δούμε λίγο ένα δείγμα του classification manual, όπου στην αριστερή στήλη είναι διάφορες καταστάσεις του αγώνα, shoot, πάσα, rebound, τρίπλα και ανάλογα η κάθε στήλη τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας παίχτης. Το classification είναι πολύ σημαντικό για τον αγώνα. Οι διαιτητές γνωρίζουν το classification και γνωρίζουν και τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχει ένας παίχτης. Για παράδειγμα, ένας παίχτης που έχει classification 1, δηλαδή έχει υψηλό βαθμό αναπηρίας, δεν μπορεί να μετακινήσει τον κορμό του εύκολα ή καθόλου, σε αντίθεση με τον 4,5 που έχει πλήρη κίνηση του κορμού του, του στήθους του. Οπότε είναι διαφορετικές οι κινήσεις που αναμένεις από τον άσο και διαφορετικές οι κινήσεις που αναμένεις σε ένα παιχνίδι από τον παίχτη που έχει 4,5.
διαιτητές γνωρίζουν τους βαθμούς και αναμένουν μέσα στο παιχνίδι, είναι προετοιμασμένοι τις κινήσεις που κάνουν ο κάθε παίχτης, εάν είναι νόμιμες ή όχι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για να συνεχίσουμε τώρα με τους κανονισμούς, ξεκινούμε από το άρθρο 2, που έχει να κάνει με τον αγωνιστικό χώρο και η μεγάλη διαφορά με το running basket είναι ότι δεν υπάρχει το ημικύκλιο του μη καταλογισμού επιθετικού φάου κάτω από τη μπασκέτα. Δεν ισχύει αυτός ο κανόνας στο καλαθόσφαιρα με αμαξίδιο. Να συνεχίσουμε με τον εξοπλισμό, που όπως είναι φυσικό, ο κυριότερος εξοπλισμός είναι το ίδιο το αμαξίδιο. Το αμαξίδιο θεωρείται προέκταση και μέρος του σώματος του αθλητή. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό έχει εφαρμογές και στο τι μπορεί να κάνει ο παίχτης και στις άμυνες και όλα αυτά. Ο διαιτητής επομένως πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας παίχτης στο αμαξίδιο. Τι μπορεί να κάνει ένας άσος, τι μπορεί να κάνει έναν τεσσάρι για να είναι έτοιμος να διαιτητεύσει τον αγώνα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ένας διαιτητής ασφαλώς πριν την έναρξη των αγώνων είναι ο έλεγχος των αμαξιδίων. Αυτή η αριθμητική παράσταση εκεί την έχουν απομνημονεύσει όλοι οι διαιτητές. 69, 63 ή 58, 11-2. Και όπως βλέπετε, το 69 εκατοστά είναι η διάμετρος της μεγάλης ρόδας. 63 ή 58 είναι το ύψος από την κορυφή του καθίσματος μέχρι το έδαφος και είναι διαφορετικό, όπως βλέπετε, για τους αθλητές με μεγάλη αναπηρία, 1 με 3, είναι 63 πόντους, ενώ για τους αθλητές με πιο χαμηλό βαθμό αναπηρίας και μεγάλο classification, 3,5 με 4,5, είναι 58. Είναι πιο χαμηλό δηλαδή και ο λόγος είναι εμφανές, έχουν περισσότερες ικανότητες οι αθλητές που έχουν ψηλό classification. Το 11 είναι το ύψος της μπάρας, της μπροστινής, από το έδαφος, 11 εκατοστά και 2 εκατοστά το πίσω ροδάκι. Να προχωρήσουμε, Αντώνη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να αναφέρω ότι στο άρθρο 36, που είναι η τεχνική ποινή, ο προπονητής μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στον αγώνα να ζητήσει έλεγχο του αντίπαλου αμαξιδίου. Μπορεί να υποψιάζεται ότι στο ημίχρονο ή σε ένα time out κάποιος αθλητής έχει προσθέσει ένα μικρό μαξιλαράκι και έχει ανεβάσει το ύψος του από 63, ανέβηκε 66. Και μπορεί να ζητήσει έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Για να αποφεύγουμε όμως τις συχνές διακοπές και τις συνεχείς ελέγχους, ο κανονισμός λέει ότι αν όντως είναι παράνομο, ο αθλητής αποβάλλεται άμεσα. Εάν είναι νόμιμο όμως το αμαξίδιο, τότε ο προπονητής που υπέβαλε το αίτημα ελέγχου δέχεται τεχνική ποινή. Οπότε το σκέφτεται μία και δύο φορές να ζητούν συνέχεια οι προπονητές ελέγχους. Αυτό ήταν μια παρένθεση για το αμαξίδιο, το ίδιο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τους κανονισμούς. Πάμε πίσω τη σειρά των άρθρων. Πάμε στο άρθρο 4, Αντώνη, που έχει να κάνει με τις ομάδες. Οι παίχτες, λοιπόν, μπορούν να αγωνίζονται χωρίς παπούτσια, με κλάτσες, δεν μπορούν να αγωνιστούν χωρίς εξυπόλυντοι, χωρίς κλάτσες, χωρίς παπούτσια, ούτε με πολιτικά παπούτσια. Άρα κάποιος αθλητής, ο οποίος πιθανόν να έχει κάποιο πρόβλημα με τα κάτω άκρα, με τα δάχτυλα του, του επιτρέπει ο κανονισμός να βάζει τις κλάτσες του και να μπορεί να αγωνίζεται. Σε αντίθεση με το running basket, μπορούν να φορούν και φανελάκια από μέσα του ιδίου χρώματος, εννοείται με τη φανέλα τους. Και επίσης να αναφέρω ότι και ο επιπλέον εξοπλισμός που πολλοί αθλητές φοράνε, είτε τα μανίκια, τα ελαστικά, στους αγκώνες, κορδέλες, μαγιά, όλα αυτά, πάλι επιτρέπονται, νοουμένου ότι είναι το ίδιο χρώμα για όλους τους παίχτες της ομάδας. Όλα αυτά τα άρθρα τώρα, τραυματισμούς, αρχηγός, προπονητής, κατάσταση μπάλα, αυτά είναι ακριβώς τα ίδια
με το running basket. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Θα ήθελα μόνο την προσοχή των αγαπητών προπονητών, διότι ένα από τα σημαντικά καθήκοντα τους είναι το classification της αρχικής πεντάδας. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο προπονητής για το classification της αρχικής πεντάδας. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή να είναι μέσα στα όρια που ορίζει η διοργανώτρια αρχή, 15,5 για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δεν, από τη στιγμή που εδήλωσε την πεντάδα, είναι και υπέγραψε το φύλλο αγώνα, ο προπονητής είναι υπεύθυνος. Εάν ξεκινήσει ο αγώνας με περισσότερους από το όριο, δεν μπορεί να έρθει ο προπονητής και να πει «Μα έκανε λάθος η γραμματεία» και έτσι και αλλιώς. Είναι υπεύθυνος και θα χρεωθεί με τεχνική ποινή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για ευνόητους λόγους, να πάμε στην έναρξη του αγώνα, δεν υπάρχει jump ball στο άθλημα της καλαθόσφαιρας με αμαξίδιο. Υπάρχει το tap-off. Η διαδικασία εναλλασσόμενης κατοχής, το γνωστό βελάκι, ισχύει και στο άθλημα μας αυτό. Απλώς να αναφέρω ότι μία περίπτωση εμπλοκής που δεν υπάρχει στο running basket είναι εάν η μπάλα μπλοκαριστεί είτε μεταξύ δύο αμαξιδίων είτε κάτω από ένα αμαξίδιο. Σε αυτή την περίπτωση είναι κατάσταση εμπλοκής και εφαρμόζουμε τη διαδικασία εναλλασσόμενης κατοχής όπως ακριβώς και στο κανονικό το running basket. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις παραβάσεις. Η σκόπιμη προώθηση της μπάλας με το αμαξίδιο είναι παράβαση. Αν τη χτυπήσεις, δηλαδή σκόπιμα να προωθεί. Η μπουνιά στην μπάλα είναι επίσης παράβαση. Τα δύο τελευταία να τα κρατήσουμε. Το σφήνωμα της μπάλας μεταξύ των μυρών κατά τη διάρκεια της τρίπλας είναι παράβαση. Δεν μπορεί ο παίχτης, ενώ κάθεται στο αμαξίδιο και τριπλάρει την μπάλα, προωθείται προς το αντίπαλο καλάθι, να την σφηνώσει μεταξύ των μυρών του, μεταξύ των γονάτων του. Πρέπει να την αναπαύσει πάνω στους μυρούς του. Το σφήνωμα είναι παράβαση. Και η είσοδος επίσης του αθλητή σε περίπτωση τυχαίας εξόδου, και το τονίζω αυτό, τυχαίας εξόδου, εάν λοιπόν ο αθλητής επανέλθει στο γήπεδο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που βγήκε, πάλι είναι παράβαση. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Το άθλημα παίζεται σε αμαξίδια. Κυλούν, υπάρχουν τροχοί. Οι παίχτες πηγαίνουν με τη φόρα τους. Εάν, για παράδειγμα, ένας παίχτης στην προσπάθειά του να κάνει lay-up, ρίχνει την μπάλα, βγαίνει από την τελική γραμμή, το παιχνίδι παίζεται, δεν πήγαινε το καλάθι, δεν μπορεί να αφήσει όπως μπήκε να συνεχίσει την τροχιά του, να κάνει έναν ημικύκλιο και να επανέλθει σε διαφορετικό σημείο. Οφείλει να σταματήσει με το που βγήκε έξω, να κάνει επαναστροφή, να μιλήσουμε με μηχανικούς όρους, και να επιστρέψει από το ίδιο ακριβώς σημείο. Τότε και μόνο είναι νόμιμα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαιτητές σφυρίζουν την παράβαση. Και να δούμε εδώ ένα χαρακτηριστικό βίντεο, Αντώνη, που δείχνει την παράβαση. Θα δούμε την ομάδα με τα άσπρα να επιχειρεί καλάθι, ανεπιτυχέστατο, τη μαύρη ομάδα να παίρνει το rebound και να προσπαθεί να φύγει στον ευθυδιασμό. Έχουμε λίγο πρόβλημα. Παίρνει το rebound ο παίχτης εκεί και βλέπετε τώρα έχει πατήσει την τελική γραμμή με τις ρόδες του. Ο διαιτητής σφυρίζει την παράβαση, είναι στη σωστή θέση και δίνει την μπάλα στην άσπρη ομάδα. Ο παίχτης με τα μαύρα, τυχαία, χωρίς να το θέλει, στην προσπάθεια του να φύγει γρήγορα, έχει περάσει έξω από το γήπεδο. Έπρεπε να σταματήσει και να επανέλθει από το σημείο που βγήκε. Αντώνη, να συνεχίσουμε με ακόμα μια παράβαση που έχει στο επόμενο.
που έχει να κάνει με το έδαφος και το αν ακουμπά ή όχι. Ένας παίχτης λοιπόν που είτε έχει την μπάλα, είτε προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας, απαγορεύεται να ακουμπήσει το έδαφος εκτός από το χέρι του και το αμαξίδιο το ίδιο εκτός από τους τροχούς. Οπότε δεν ισχύει όχι μόνο σε παίχτη που έχει την μπάλα, αλλά και σε αυτόν που προσπαθεί να αποκτήσει την μπάλα. Τρέχει μπάλα και βγαίνει έξω. Τρέχει και ο παίχτης από πίσω με το αμαξίδιο για να την προλάβει και στην προσπάθεια, αν του χάνει τον έλεγχο, πέφτει κάτω και ενώ βρίσκεται στο έδαφος, τη σπρώχνει την μπάλα για να τη σώσει από το out. Ο παίχτης είναι σε επαφή με το έδαφος και έχει κάνει παράβαση. Να δούμε εδώ και ένα βίντεο σχετικό. Είναι από τον τελικό κυπέλλου του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Θα δούμε τον παίχτη με τις μαύρες φανέλες να πέφτει κάτω στο έδαφος και να κουμπά την μπάλα και ο διαιτητής να σφυρίζει αμέσως την παράβαση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το act of shooting, με τον παίχτη στην προσπάθεια για shoot. Η προσπάθεια για shoot, λοιπόν, ξεκινά όταν ο παίχτης αρχίζει τις κινήσεις που συνήθως προηγούνται του shoot, της απελευθέρωσης της μπάλας προς το καλάθι. Είτε πρόκειται για σταθερό shoot, στατικό, είτε πρόκειται για μπάσιμο προς το καλάθι. Εάν ο παίχτης κρατά την μπάλα είτε με το ένα είτε με τα δύο χέρια, είτε σε πλήρη ή σε μερική έκταση του βραχίωνα, έτοιμος για σούτ, τότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε προσπάθεια για σούτ. Ο παίχτης χαρακτηριστικά στη φωτογραφία μας είναι σταθερός, στατικός, έχει πάρει θέση για σούτ, ο καρπός του είναι σε θέση προετοιμασίας για σούτ, οι αγκώνες του δεν είναι εκτεταμένοι, παρόλο που δεν είναι εκτεταμένοι, θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για σούτ. Το δύσκολο για το άθλημα της ακαθόσφαιρας με το αμαξίδιο είναι να καθορίσεις πότε τελειώνει η προσπάθεια για σούτ, που υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά με τους κανονισμούς της FIBA. Θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, που λέει ότι η προσπάθεια για σούτ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA, συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση της μπάλας, μέχρι που ο σουτέρ επιστρέψει στο έδαφος και με τα δύο πόδια. Η IWBF, η Διεθνής Ομοσπονδία της Καθόσφαιρας με Αμαξίδιο, λέει ότι η προσπάθεια για σούτ συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση της μπάλας, μέχρι ότου ο σουτέρ επαναρτήσει την ισορροπία του, η γενική οδηγία που υπάρχει. Και η ισορροπία του συνήθως επανακτάται εφόσον τα χέρια του έχουν επιστρέψει στη φυσιολογική θέση. Ή σε προσπάθεια για μπάσιμο στο καλάθι και βρίσκεται σε κάποιο είδους ανισορροπία πάνω στο αμαξίδιο να επανέλθει στη φυσιολογική του θέση. Εάν λοιπόν έχουμε ένα σφάλμα, ένα φάουλ σε κάποιο σουτέρ ο οποίος έχει κάνει το σουτ, αλλά είναι εκτός ισορροπίας, τότε θεωρείται ότι έγινε στην προσπάθεια για σουτ και τιμωρείται ανάλογα. Είτε με συνεπιπλέον βολή ή αναλόγως τις βολές. Να, εδώ δείχνει η διαφάνεια πώς μετρούμε τα σουτ, δίποντα ή τρίποντα. Στην περίπτωση εδώ εξετάζουμε τη θέση των πίσω τροχών. Επομένως, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, παρόλο που ο σουτέρ τα πόδια του είναι καταφανώς μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων, οι μεγάλες ρόδες, η πίσω τροχή είναι εκτός. Επομένως, ο διαιτητής πολύ σωστά έχει σηκώσει το χέρι του για να δείξει ότι η προσπάθεια είναι για τρεις πόντους.
Και για να το συνδέσω αυτό με την προηγούμενη διαφάνεια για το act of shooting, εδώ βλέπουμε ότι τα χέρια του σουτέρ ακόμη δεν έχουν επανέλθει στη φυσιολογική τους θέση, παρόλο που η μπάλα έχει φύγει. Επομένως, εάν ο παίχτης με τη μαύρη στολή έχει κάνει ένα φάουλ στην εικόνα που βλέπουμε στον παίχτη, θα θεωρείται ότι είναι στην προσπάθεια για σούτ, διότι τα χέρια του ακόμη δεν επανήλθαν στη φυσιολογική του θέση. Έστω και αν το φάουλ έχει γίνει στα πόδια, τα οποία βρίσκονται μέσα από το τρίποντο. Άρα, ανεξαρτήτως το που έγινε το φάουλ, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε πει ότι τα πόδια του σουτέρ είναι μέσα. Οπότε το φάουλ εδώ, επειδή ο σουτέρ είναι σε προσπάθεια τριών πόντων με βάση τους πίσω τροχούς, ο παίχτης θα εκτελέσει τρεις βολές εάν δεν ευστοχίσει στο σουτ. Λοιπόν, να πάμε στο άρθρο 17 όσον αφορά την επαναφορά, η οποία εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της επαναφοράς ο παίχτης με το αμαξίδιον του δεν μπορεί να ακουμπήσει την πλάγια γραμμή. Υπάρχει μια ουσιαστική τώρα διαφορά σε σχέση με το running basket. Το άρθρο 17.3.4 λοιπόν λέει ότι κατά τη διάρκεια της επαναφοράς κανένας από την επιθετική ομάδα που εκτελεί δηλαδή την επαναφορά δεν επιτρέπεται να μπει στον περιοριστικό χώρο πριν να δοθεί η μπάλα στον παίχτη που εκτελεί την επαναφορά. Δηλαδή, εάν η μπάλα μετά από άστοχο σουτ έχει βγει έξω στην τελική γραμμή, στην πλάγια γραμμή υπέρ της ομάδας που επιτίθεται, οι παίχτες της δεν μπορούν να μπουν μέσα στο ζωγραφιστό πριν να δοθεί η μπάλα από τον διαιτητή για την επαναφορά. Και εδώ υπάρχουν οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να οι διαιτητές να κάνουν προληπτική διαιτησία, δηλαδή κάποιος, ο διαιτητής ο οποίος θα εκτελέσει την επαναφορά, καλό είναι ελέγχει τη ρακέτα, καθαρίζει τον ζωγραφιστό από τους επιθετικούς παίχτες και μετά να δώσει την μπάλα, διότι σκοπός είναι να παίζουμε το άθλημα. Οι διαιτητές δεν είναι αστυνομικοί να κυνηγούν να κάνουν παραβάσεις. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει χαρακτηριστικά μια τέτοια φάση. Η ομάδα ετοιμάζεται, η επιτιθέμενη ομάδα ετοιμάζεται να κάνει επαναφορά. Είναι η μαύρη. Ο διαιτητής προληπτικά τους βγάζει όλους έξω πριν να δώσει την μπάλα. Τους μαύρους τους παίχτες, περιμένει να βγουν έξω και μετά δίνει την μπάλα για την επαναφορά. Υπάρχουν παίχτες, ο λόγος, η φιλοσοφία αυτού του κανονισμού είναι υπάρχουν παίχτες ψηλοί, μεγάλα κορμιά, οι οποίοι μπορούν να στρατοπεδεύσουν κάτω από το καλάθι, μια πάσα, τάπ μέσα και κερδίζουν αθέμητο πλεονέκτημα. Όσον αφορά επίσης την επαναφορά, να πούμε όπως συμβαίνει και στο running basket, τα τελευταία δύο λεπτά είναι παράβαση να αποτρέψεις από τον παίχτη που κάνει την επαναφορά, να βγεις έξω αυτά και ο διαιτητής οφείλει να χρεώσει τεχνική ποινή. Είναι καινούργιος κανονισμός. Όσον αφορά να πάμε στις αλλαγές τώρα, που σε περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή, οι σημειωτές ελέγχουν το classification. Είχαμε πει ότι υπάρχει όριο, υπάρχει ειδικό έντυπο. Οι σημειωτές εδώ, ο σύνδεσμος κριτών, έχει κάνει καλή δουλειά. Έχουν ήδη τα έντυπα τους εκεί, προσθέτουν, αφαιρούν, μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Και χωρίς να αποτρέψει την αλλαγή, ο υπεύθυνος του classification, που σε κάποιες διοργανώσεις είναι ο ίδιος ο classifier, είναι ο κομισάριος, είναι σημειωτής, είτε είναι βοηθός σημειωτής, όποιος είναι υπεύθυνος, μετά την αντικατάσταση επιβεβαιώνει ότι είναι OK το σύνολο και αν σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί,
τότε ενημερώνει τον διαιτητή για να χρεώσει τεχνική ποινή στην ομάδα. Η ενημέρωση του διαιτητή γίνεται με βάση ποιος έχει κατοχήν την μπάλα. Εάν η ομάδα που έχει κάνει, έχει υπερβεί το όριο, έχει την κατοχή, έχει την επαναφορά, τότε ενημερώνεται άμεσα ο διαιτητής και χρεώνεται τεχνική ποινή. Εάν έχει την κατοχή η αντίπαλη ομάδα, τότε αφήνει στην ομάδα να ολοκληρώσει την επιθετική της προσπάθεια και μετά ειδοποιεί ο σημειωτής, ηχεί την κόρνα του και χρεώνεται η τεχνική ποινή στον προπονητή. Οι παραβάσεις της διπλής τρίπλας, της μεταφοράς και της παρέμβασης παρεμβολής στην τροχιά της μπάλας δεν ισχύουν στο καθόσφαιρα με αμαξίδιο. Οπότε, να συνεχίσουμε με το πότε η μπάλα είναι έξω και πότε είναι ο παίχτης έξω. Σε αντίθεση με το running basket, όταν ρίξεις σκόπιμα την μπάλα στο καροτσίδι, στο αμαξίδιο του αντιπάλου για να βγει έξω, τότε εσύ που έριξες σκόπιμα την μπάλα θεωρείσαι ότι προκάλεσες την έξοδο και η επαναφορά δίνεται στην αντίπαλη ομάδα. Ενώ στο running basket, όπως είναι γνωστό, εάν κάποιος την τελευταία στιγμή ρίξει την μπάλα πάνω σε έναν αντίπαλο παίχτη και βγει έξω, κερδίζει και την επαναφορά. Εδώ, επειδή υπάρχουν τα αμαξίδια, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να κινηθεί, το σκόπιμο ρίξιμο σε αντίπαλο αμαξίδιο θεωρείται, αυτός που το έριξε θεωρείται υπεύθυνος για το out και η μπάλα παίζει η αντίπαλη ομάδα. Εάν δε αυτή η συμπεριφορά του παίχτη επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για δεύτερη φορά, τότε πιθανόν να οδηγήσει και σε τεχνική ποινή στον παίχτη. Ότι δεν μπορεί συνέχεια να ρίχνεις την μπάλα μπας στο αμαξίδια των αντιπάλων σου, θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά. Να συνεχίσουμε με την τρίπλα. Ένας παίχτης ο οποίος έχει έλεγχο της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να προχωρεί να κάνει οθήσεις στο αμαξίδιον του ενώ τριπλάρει την μπάλα κανονικά και ενώ κρατά την μπάλα στα χέρια του ή αναπαύεται στους μυρούς του και να το υπενθυμίσω τώρα να το συνδέσω με προηγουμένως που σας είχα πει κρατάτε το με το άρθρο 13 που λέει για την παράβαση χωρίς να την έχει σφυρωμένη λοιπόν στα γόνατά του δύο οθήσεις το μέγιστο ενώ κρατά την μπάλα ενώ τριπλάρει με την μπάλα μπορεί να κάνει όσες θέλει ενώ κρατά την μπάλα τότε δικαιούται μέχρι και δύο οθήσεις το φρενάρισμα του τροχού δεν θεωρείται τρίπλα. Και επομένως, να δούμε στη συνέχεια ότι μέχρι δύο οθήσεις, λοιπόν, θεωρείται νόμιμο. Στις τρεις οθήσεις, ο διαιτητής σφυρίζει βήματα. Παραλαμβάνω, ενώ κρατάει την μπάλα. Και επίσης, οι κινήσεις pivot θεωρούνται τρίπλες και πάλι περιορίζονται σε δύο συνεχόμενες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε ένα παιχνίδι, ακινητοποιημένος ο παίχτης πάνω στο αμαξίδιο, γυρίζει μια δεξιά, προσπαθεί να ξεφύγει, μια αριστερά, ενώ βρίσκεται καθήμενος, μέχρι εκεί. Την τρίτη φορά που θα γυρίσει, τότε θα σφυριχθούν βήματα. Υπάρχει εδώ, βρήκα ένα βίντεο χαρακτηριστικό σε αργή κίνηση, που δείχνει αν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε καλά. Ο παίχτης ο μπλε εδώ παίρνει την μπάλα, το αριστερό του χέρι μία, δύο, τρεις τρίπλες, ο διαιτητής είναι κοντά, σφυρίζει παράβαση βήματα. Νομίζω μπορούμε να το ξαναδούμε, Αντώνη, αυτό. Είναι πολύ, πολύ διαφωτιστικό. Βλέπουμε τον παίχτη τον μπλε παίρνει την μπάλα το αριστερό του χέρι. Μία, δύο, τρεις.
Αμέσως ο διαιτητής, βήματα. Ενώ κρατά την μπάλα. Να πάμε παρακάτω στα 3 δευτερόλεπτα τώρα. Ένας παίχτης, όπως είναι γνωστό, δικαιούται 3 δευτερόλεπτα μέσα στο ζωγραφιστό. Για να θεωρηθεί λοιπόν ότι βγήκε εκτός, θα πρέπει να τοποθετήσει όλες τις ρόδες του αμαξιδίου του έξω από τον περιοριστικό χώρο. Και τις μικρές μπροστά και τις μεγάλες πίσω. Είναι μια δύσκολη φάση στα παιχνίδια αυτά. Οι διαιτητές, με βάση τους κανονισμούς, δείχνουν κάποια ανανοχή σε περιπτώσεις όπου ο επιθετικός, ενώ βρίσκεται ήδη μέσα στο ζωγραφιστό για 3 δευτερόλεπτα, προσπαθεί να εγκαταλείψει το χώρο ή υπάρχουν αμυνόμενοι παίχτες που εμποδίζουν την έξοδο του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, και το κλειδί είναι ότι εφόσον δεν προσπαθεί να συμμετέχει στο παιχνίδι ενεργά, τότε οι διαιτητές συνίσταται να επιδεικνύουν κάποια ανοχή. Εάν όμως ένας επιθετικός βρίσκεται μέσα στο ζωγραφιστό και κατά την κρίση του διαιτητή προσπαθεί να συμμετέχει στο παιχνίδι, προσπαθεί να πιάσει θέση στο low post, κάνει screen σε αμυντικό για να κάνει χώρο στο συμπαίχτη του να ολοκληρώσει μια προσπάθεια, ένα drive προς το καλάθι από το low post, τότε σε αυτήν την περίπτωση αυστηρότητα, άμεσα ο διαιτητής σφυρίζει 3 δευτερόλεπτα ανεξαρτήτως του που βρίσκεται η μπάλα. Η μπάλα μπορεί να βρίσκεται έξω στο τρίποντο, ο παίχτης να είναι μέσα στο ζωγραφιστό και να κάνει συνέχεια screen στους αντιπάλους για να ελευθερώσει διάδρομο προς το καλάθι. Οι διαιτητές σε αυτήν την περίπτωση σφυρίζουν 3 δευτερόλεπτα. Να δούμε και ένα βιντεάκι, Αντώνη. Βλέπουμε τον άσπρο τον παίχτη. Από δεξιά, μπαίνει μέσα στο ζωγραφιστό, δεν έχει βγει έξω, ο τροχός του είναι μέσα, αλλάζει πλευρά, παίρνει την μπάλα, ο διαιτητής σωστά σφυρίζει 3 δευτερόλεπτα. Για να θεωρηθεί εκτός, πρέπει να βγουν όλες οι ρόδες από το ζωγραφιστό. Να συνεχίσουμε με τις παραβάσεις. Όπου υπάρχουν, είναι ο κανονισμοί, τα άρθρα είναι τα ίδια με την καλαθόσφαιρα, το running basket, τα 8 δευτερόλεπτα, τα 24, τα μπρος πίσω, όλα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια, δεν υπάρχει λόγο να τα αναλύσουμε. Έχω βάλει μια σημείωση μόνο στα 8 δευτερόλεπτα. Με την ίδια φιλοσοφία που είχαμε εξηγήσει για το out, ότι το σκόπιμο ρίξιμο πάνω στο αμαξίδιο του αντιπάλου δεν θεωρείται ότι προκάλεσε την έξοδο. Με την ίδια λοιπόν φιλοσοφία, εάν ένας παίχτης ο οποίος βρίσκεται στο πίσω γήπεδο και έχει μπλοκαριστεί από τους αντιπάλους του και δεν προλαβαίνει να περάσει μπροστά στα 8 δευτερόλεπτα, εάν λοιπόν ο παίχτης αυτός ρίξει την μπάλα σκόπιμα σε ένα αμαξίδιο στο εμπροστινό γήπεδο του αντιπάλου ή του οποιοδήποτε και επιστρέψει πίσω για να μπορέσει έτσι να ξεφύγει από το screen που του έχουν κάνει, η μπάλα, το μέτρημα των 8 δευτερολέπτων συνεχίζει. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο παίχτης αποκομίζει πλεονέκτημα και δεν μπορεί να μην τιμωρηθεί αυτή η παράβαση. Είναι η ίδια φιλοσοφία του κανονισμού με το προηγούμενο, το άρθρο του out. Λοιπόν, το άρθρο 31 τώρα συμπεριλαμβάνει δύο πολύ σημαντικές έννοιες για το αμαξίδιο, για την καλαθόσφαιρα σε αμαξίδιο. Την ανύψωση, το lifting και το tilting. Να τα δούμε ένα-ένα. Η ανύψωση, λοιπόν, το lifting, είναι το σήκωμα και των δύο γλουτών από το κάθισμα του αθλητή στην προσπάθεια να κερδίσει αθέμητο πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να γίνει
είτε σε μια προσπάθεια για rebound, για shoot, για πάσα, είτε υποδοχή μπάσας, είτε σε τάπα, είτε ακόμα και στο αρχικό tap-off που ξεκινά το παιχνίδι. Εάν λοιπόν ο παίχτης σηκώσει και τους δύο γλουτούς του, όχι μόνο το ένα, και τους δύο, αυτό είναι παράνομο και τιμωρείται. Επίσης απαγορεύεται και το άλμα του αμαξιδίου από το έδαφος, όσο και αν φαίνεται παράξενο και δύσκολο, σε περίπτωση που και τα δύο χέρια του παίχτη δεν είναι σε επαφή με τις δύο ρόδες, υπάρχουν παίχτες σε ψηλό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν πολύ δυνατούς κορμούς και πόδια και μπορούν να σηκώσουν το αμαξίδιο χωρίς να το κρατούν. Το άλμα λοιπόν του αμαξιδίου από το έδαφος είναι επίσης παράβαση. Η ποινή σε αυτή την περίπτωση είναι άμεση τεχνική ποινή στον παίχτη που κάνει το lifting και τιμωρείται με μία και βλέπετε σωστά ή δύο ή τρεις ελεύθερες βολές και επαναφορά με βάση τη διαδικασία που από την ομάδα που είχε την κατοχή ή πρόκειται να έχει την κατοχή. Και να εξηγήσω τι εννοώ με μία ή δύο ή τρεις βολές, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι η τεχνική ποινή είναι μία βολή. Όταν λοιπόν το lifting, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, Αντώνη. Όταν λοιπόν το lifting γίνεται στην προσπάθεια για καλάθι, σε τάπα, τότε εκτελούνται οι αντίστοιχες βολές, ως αν να έχει σφυριχθεί φάουλ στην προσπάθεια για σούτ. Επομένως, εάν ένας παίχτης, ο προηγούμενος παίχτης που είδαμε στην προσπάθεια για σούτ για τρίποντο, εάν ο αμυντικός είχε κάνει lifting στην προσπάθεια να τον κόψει, τιμωρείται με τεχνική ποινή και ο παίχτης θα εκτελέσει τρεις βολές. Συν την κατοχή της μπάλας από εκείνη την ομάδα που την δικαιούται. Επομένως, στη τεχνική ποινή στο καλαθόσφαιρα με αμαξίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τιμωρηθεί και με μία και με δύο και με τρεις βολές. Εδώ μια μικρή σημείωση να αναφέρω ότι το lifting σε περίπτωση που ένας παίχτης σκύβει να πάρει την μπάλα από το έδαφος δεν τιμωρείται με τεχνική ποινή, είναι απλή παράβαση. Και να περάσουμε τώρα στην κλίση και ανύψωση. Tilt και lifting που μας δίνει το tilting. Το tilting λοιπόν, έτσι αναφέρεται ο ορισμός, είναι μία νόμιμη ενέργεια. Και tilting έχουμε όταν ένας παίχτης απομακρύνει είτε το ένα είτε και τα δύο χέρια από τους πίσω τροχούς και σηκώνει από το έδαφος τη μία πίσω ρόδα και τον μπροστινό ροδάκι. Όχι και τα δύο όπως ήταν στην προηγούμενη περίπτωση. Όταν λοιπόν, αρκετά δύσκολο να το επιτύχεις και αυτό, όταν λοιπόν ο παίχτης ενώ με τη μία ισορροπεί στην ουσία στον έναν τροχό, ενώ σουτάρει, είτε αμήνεται, είτε προσπαθεί να παρεμβληθεί σε μια μπάσα αντιπάλου, τα γνωστά deflections, είτε διεκδικεί rebound, είτε και στο αρχικό tap-off, αυτό είναι νόμιμη ενέργεια. Να το δούμε χαρακτηριστικά στην επόμενη διαφάνεια. Οι δύο παίχτες εδώ που βλέπετε με τις άσπρες φανέλες και στις δύο φωτογραφίες και πάνω και κάτω, βλέπουμε ότι σηκώνουν τη μία ρόδα και προσπαθούν να κάνουν τάπα στον αντίπαλο παίχτη. Αυτό είναι το tilting και είναι νόμιμη ενέργεια. Να δούμε και ένα βίντεο που δείχνει το tilting στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Θα δούμε τον παίχτη με την άσπρη φανέλα που προσπαθεί να κόψει πάσα και το βλέπουμε εδώ, νάτο, σηκώνει το αμαξίδιο του στη μια ρόδα. Είναι μια νόμιμη ενέργεια, είναι το tilting αυτό και μπορούν οι παίχτες να το κάνουν. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στα σφάλματα και να ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές έννοιες τώρα για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό η φιλοσοφία του παιχνιδιού και ο τρόπος παιχνιδιού και το πώς παίζουν οι ομάδες. Να πούμε κάποιους γενικούς
γενικές ορολογίες. Το αμαξίδιο λοιπόν, είχαμε πει ότι είναι μέρος του σώματος, είναι το σώμα και τα πόδια του αθλητή. Ο κύλινδρος, όπως τον βλέπετε εκεί των αμαξιδίων, ο κύλινδρος είτε του αμυνόμενου είτε του επιτιθέμενου παίχτη, είναι η ιδιοκτησία του και κανένας δεν μπορεί να τον παραβιάσει. Είτε μιλούμε για επιθετικό είτε για αμυντικό. Το μονοπάτι ενός παίχτη είναι η κατεύθυνση στην οποία κινείται και ορίζεται μεταξύ των δύο παράλληλων πλευρών του καθίσματος. Βλέπουμε εδώ και στο σχεδιάγραμμα και στον παίχτη δίπλα στη φωτογραφία το μονοπάτι μπροστά ο δρόμος βασικά στον οποίο κινείται το αμαξίδιο του. Αυτό ονομάζεται το μονοπάτι. Και ένας παίχτης τώρα πότε διασχίζει το μονοπάτι του αντιπάλου του. Όταν αλλάζει κατεύθυνση και στρίβει ομαλά μέσα στο μονοπάτι του αντιπάλου, εφόσον, και είναι σημαντικό αυτό, ο άξονας του πίσω τροχού προηγείται του μπροστινότερου σημείου του αμαξιδίου του αντιπάλου του. Εάν δείτε λίγο προσεκτικά τη φωτογραφία με τους παίχτες πάνω, ο παίχτης με τη μαύρη στολή που κρατάει την μπάλα, βλέπουμε ότι ο άξονας του έχει περάσει τον μπροστινότερο, ο άξονας της πίσω ρόδας του είναι πιο μπροστά από τον μπροστινότερο σημείο του παίχτη που τον μαρκάρει, του άσπρου. Επομένως, ο παίχτης με την μπάλα μπορεί τώρα να στρίψει προς τα αριστερά του για να κατευθυνθεί προς το καλάθι, ομαλά. Αν δούμε λίγο τα σχεδιαγράμματα κάτω, Αντώνη, να το βάλεις λίγο, αν μπορείς έτσι στη μεγάλη, να φαίνεται πιο καλά τα σχεδιαγράμματα. Στο άσπρο το σχεδιάγραμμα, αριστερά, βλέπουμε ότι ο παίχτης, ο μπλε, ο άξονας του είναι σχεδόν παράλληλα με τον άξονα του κόκκινου παίχτη, οπότε σε περίπτωση που ο παίχτης, ο μπλε, πάει προς τα δεξιά του, όπως δείχνει το βέλος, τότε είναι υπεύθυνος για την επαφή και το φάουλ θα καταλογιστεί εις βάρος του. Στην κίτρινη διαφάνεια βλέπουμε ότι ο παίχτης, ο άσπρος, έχει ξεπεράσει ο άξονας του στο αριστερό κομμάτι, τον παίχτη, αλλά στρίβει απότομα, όπως βλέπετε, χωρίς να δώσει περιθώριο στον αμυνόμενο χρόνο φρεναρίσματος, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση είναι υπεύθυνος αυτός για την επαφή. Ενώ στο τρίτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε τον παίχτη το σκούρο, τον γκρίζο, έχει ξεπεράσει τον αμυντικό, ο άξονας του στο μεσαίο το σχεδιάγραμμα είναι πιο μπροστά και ξεκινά να στρίβει ομαλά προς τα δεξιά του. Σε αυτή την περίπτωση ο παίχτης είναι σωστή η κίνηση του και ο άσπρος ο παίχτης οφείλει να αποφύγει τη σύγκρουση. Έχουμε και ένα βίντεο εδώ, πολύ ωραίο βίντεο, χαρακτηριστικό. Να το δούμε, Αντώνη. Αν μπορείς να το σταματήσεις εκεί στο τώρα. Εδώ βλέπουμε ότι ο παίχτης, ο άσπρος, ο 14, ο άξονας του έχει ξεπεράσει τον μπροστινότερο σημείο του παίχτη του μαύρου που τον ακολουθεί και προσπαθεί να τον μαρκάρει. Επομένως, ο παίχτης ο 14 μπορεί τώρα συνέχιστο, μπορεί να πάει και η σύγκρουση που έχει προκληθεί έχει την ευθύνη ο μαύρος. Να το δούμε όμως ξανά έτσι ολοκληρωμένα τώρα, ολόκληρη τη φάση, για να είναι περισσότερο κατανοητό. Βλέπουμε τον παίχτη, παίρνει την μπάλα, είναι πιο μπροστά, πάει αριστερά, του χτυπά ο μαύρος και είναι υπεύθυνος για τη σύγκρουση που έχει γίνει. Πότε ένας αμυνόμενος τώρα έχει εδραιώσει μια νόμιμη θέση άμυνας? Όταν έχει καλύψει ολόκληρο το μονοπάτι,
του αντιπάλου. Δηλαδή, ο παίχτης ο κόκκινος εδώ έχει καλύψει πλήρως το μονοπάτι του μπλε. Έχει σταθεί απέναντι του. Ο παίχτης ο μπλε οφείλει να, ή να σταματήσει ή να αλλάξει διάδρομο. Σε περίπτωση που συνεχίσει ο μπλε ευθεία και πάει και χτυπήσει πάνω στον κόκκινο, τότε είναι υπεύθυνος για την επαφή. Ή έχει εδραιώσει μια θέση στο μονοπάτι του αντιπάλου, είναι ακριβώς εκεί πίσω από μένα ο παίχτης ο κόκκινος και φαίνεται καθαρά η απόσταση φρεναρίσματος που έχει δώσει στον παίχτη τον μπλε για να αποφύγει την επαφή. Αυτή είναι η νόμιμη αμυντική θέση. Οπότε έχουμε μπει ότι ο παίχτης πρέπει να δώσει στον αντίπαλο και το χώρο του και το χρόνο του είτε για να σταματήσει είτε για να αλλάξει κατεύθυνση. Υπάρχουν στο άθλημα αυτό, υπάρχουν 10 αμαξίδια τα οποία κινούνται συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν πολλές και τυχαίες επαφές. Οι οδηγίες που υπάρχουν από τη Διεθνή Ομοσπονδία είναι ότι τυχαίες επαφές, ανεπαίσθητες επαφές που δεν θέτουν σε κανέναν παίχτη σε μειονέκτημα, πρέπει να αγνοούνται. Αλίμονο να σφυρίζονται όλες οι επαφές. Δεν θα τέλειωνε ένα παιχνίδι όλη μέρα. Τα αμαξίδια κινούνται πολλές φορές με γρήγορο ρυθμό. Υπάρχουν παίχτες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα πολύ γρήγοροι που υπάρχουν συνεχώς επαφές. Οι διαιτητές έχουν το δύσκολο έργο να κρίνουν κατά πόσο ήταν τυχαία η επαφή ή κάποιος κέρδισε πλεονέκτημα ή έπεσε ή ετέθηκε σε μειονεκτική θέση και αναλόγως θα αποφασίσουν. Ένας παίχτης πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένος ότι κάποιος θα τον μαρκάρει. Δεν υπάρχει το ελεύθερο μέσα στο χώρο, παίρνεις την μπάλα, ξεκινάς με το αμαξίδιο, πάεις να βάλεις το καλάθι. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες και πρέπει λοιπόν και οι παίχτες που κρατούν την μπάλα να είναι έτοιμοι να σταματήσουν, διότι ο αντίπαλος αμυντικός έχει μια νόμιμη αμυντική θέση μπροστά στο μονοπάτι του για να σταματήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση. Όλα αυτά σίγουρα θα ήταν καλύτερα να είχαμε ένα σεμινάριο στον αγωνιστικό χώρο με παίχτες, να γίνεται πρακτική εξάσκηση. Είναι, από ό,τι έχω υπόψη μου, είναι μέσα στα πλάνα της Ομοσπονδίας να γίνει για αυτό το σεμινάριο. Τώρα με τα προβλήματα της πανδημίας, δυστυχώς αναβλήθηκε. Ελπίζω, από ό,τι γνωρίζω, θα προγραμματιστεί να γίνει με την αρχή της επόμενης χρονιάς. Ένας παίχτης, λοιπόν, που δεν έχει τώρα τον έλεγχο της μπάλας, μπορεί να κινείται ελεύθερα στον αγωνιστικό χώρο, να πηγαίνει από εκεί, από εδώ. Θα γίνουν κάποιες επαφές. Ο διαιτητής θα κρίνει ποιος έφτασε πρώτος στο σημείο επαφής, δηλαδή ποιος είχε την νόμιμη θέση. Θα κρίνει επίσης αν υπήρχε σκοπιμότητα, κάποιος σκοπίμως πάει να χτυπήσει σε κάποιον παίχτη για να τον σταματήσει από έναν ευνηδιασμό, το μέγεθος της επαφής, αν ο παίχτης στην προσπάθεια του να αποφύγει κάποιο σκριν, χτυπά λίγο οι μπάρες στα μαξίδια. Υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να κρίνει ένας διαιτητής. Ειδικά για το αμυντικό επιθετικό, είναι τρεις οι σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει ένας διαιτητής μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Εάν λοιπόν η πρώτη ερώτηση είναι, εάν ο αμυντικός έχει μια αρχική νόμιμη θέση στο μονοπάτι του αντιπάλου, με το χώρο και το χρόνο για αποφυγή της επαφής, όπως είχαμε μπει. Εάν είναι ακίνητος ο αμυνόμενος ή κινείται πλευρικά, παράλληλα, δηλαδή με τον επιτιθέμενο, για να διατηρήσει τη θέση του αυτή. Κίνηση προς τα εμπρός είναι άλλο πράγμα. Δικαιούται να κινείται πλευρικά, παράλληλα με τον επιτιθέμενο και αν ο αμυνόμενος φτάσει πρώτος στο σημείο επαφής, εάν λοιπόν αυτά όλα τα τρία τα ερωτήματα ισχύουν,
και η απάντηση είναι ναι, τότε ο διαιτητής θεωρεί ότι την επαφή την προκάλεσε ο παίχτης με την μπάλα και χρεώνει τον παίχτη με επιθετικό φάου. Στην προσπάθεια του διαιτητή να κρίνει, πάμε λίγο πίσω, Αντώνη, στην προσπάθεια του διαιτητή να κρίνει το αμυντικό και το επιθετικό, υπάρχουν τρεις αποφάσεις. Είτε είναι αμυντικό, είτε είναι επιθετικό, είτε είναι μη σφύριγμα, no call. Και το μη σφύριγμα είναι απόφαση του διαιτητή. Δεν σημαίνει ότι ένας διαιτητής επειδή δεν σφυρίζει κάτι, δεν ξέρει ή δεν αποφασίζει ή δεν θέλει να σφυρίσει. Σε μια κατάσταση αμυντικού, επιθετικού, σε μια κατάσταση επαφής, ο διαιτητής έχει να αποφασίσει μεταξύ τριών αποφάσεων. Αμυντικό, επιθετικό και no call. Εάν η επαφή είναι minor, είναι πολύ μικρή επαφή, δεν επηρέασε τον παίχτη. Ο επιτιθέμενος κάνει την προσπάθεια του για το μπάσιμο, κάνει το shoot, καλάθι. Μια μικρή επαφή κάτω, χαμηλά, χωρίς να επηρεάσει την προσπάθεια του παίχτη, αγνοείται. Είτε όχι μόνο σε προσπάθεια για shoot και ενός παίζεται το παιχνίδι. Οπότε υπάρχουν τρεις αποφάσεις στο διαιτητή, όχι μόνο αμυντικών ή επιθετικών, υπάρχει και το no call. Να περάσουμε λίγο και στα τεχνικά σφάλματα, τα οποία είναι σφάλματα συμπεριφοράς και όχι επαφής. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, λοιπόν, που συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς και της FIBA, τιμωρούνται με τεχνική ποινή η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου του παίχτη, κουνώντας τα χέρια κοντά στο πρόσωπο, η σκόπιμη, και το υπογραμμίζω, εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου με σκοπό να κερδίσει έναν αθέμητο πλεονέκτημα. Και αυτόν το φέρνω σε αντιδιαστολή με την παράβαση που είχαμε πει τυχαία έξοδος. Όταν λοιπόν ο παίχτης σκόπιμα, επί σκοπού, εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο. Παράδειγμα, δέχεται ένα screen κοντά στον πλάγια γραμμή και δεν τον αφήνουν οι αμυντικοί να φύγει μπροστά στον εφηδιασμό. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να ξεφύγει από το screen για να πάει να βάλει το καλάθι. Αυτή είναι σκόπιμη εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου και τιμωρείται με τεχνική ποινή. Το lifting, όπως είχαμε πει, να σηκώσει το πόδι του από το υποπόδιο που το έχει να ξεκουράζεται ή να χρησιμοποιήσει το πόδι του για να κερδίσει αθέμητο πλεονέκτημα. Υπάρχουν παίχτες που τα πόδια τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πόδια τους κανονικά. Υπάρχει πρόβλημα με τον κορμό τους. Οπότε, εάν σε περίπτωση ο παίχτης αυτός κατεβάσει το πόδι του λίγο, να κουμπίσει λίγο το έδαφος, να σταματήσει το αμαξίδιο, είναι άμεση τεχνική ποινή. Εδώ θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο πίσω, Αντώνη. Εδώ θα ήθελα να πω και να το ξεκαθαρίσω ότι η παράγραφος 36.4 δίνει τη δυνατότητα στον διαιτητή και την ευκαιρία να προειδοποιεί τους παίχτες για να προλαβαίνει τυχόν τεχνικές παραβάσεις μικρής βαρύτητας που δεν επηρεάζουν σημαντικά το παιχνίδι. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η διαμαρτυρία του παίχτη. Μια μικρή διαμαρτυρία μπορεί ο διαιτητής να κρίνει ότι θα κάνει παρατήρηση. Κατάφορη όμως αντιαθλητική συμπεριφορά, όπως ας πούμε το lifting, είναι κατάφορη αντιαθλητική συμπεριφορά, δηλαδή να σηκωθείς από το αμαξίδιο για να κόψεις ή να κατεβάσεις το πόδι σου κάτω, να σταματήσεις να κερδίσεις πλεονέκτημα από το αμαξίδιο. Αυτή η κατάφορη αντιαθλητική συμπεριφορά δεν υπάρχει προειδοποίηση, δεν υπάρχει παρατήρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, που ο παίχτης κερδίζει σημαντικό πλεονέκτημα, τότε τιμωρείται άμεσα με τεχνική ποινή. Η σκόπιμη εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου, αλλά στην ουσία δεν απεκόμισε οποιοδήποτε πλεονέκτημα, τότε στον πρώτο νεκρό χρόνο ο διαιτητής θα κάνει την παρατήρηση στον παίχτη, θα την κοινοποιήσει και στον προπονητή της ομάδας ότι ισχύει για όλους τους παίχτες, για το υπόλοιπο του αγώνα, και στην επόμενη
περίπτωση που θα επαναληφθεί, τότε τιμωρείται με τεχνική ποινή. Η προειδοποίηση, λοιπόν, απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε, δίνεται μία φορά στον παίχτη και ισχύει για όλους τους συμπαίχτες, για όλη την ομάδα. Τα υπόλοιπα άρθρα είναι ακριβώς τα ίδια, αντιαθλητικών, των disqualifying αποκλεισμού, η συμπλοκή, το fighting, τα ομαδικά, όλα αυτά. Απλώς υπενθυμίζω εδώ ότι ο παίχτης που τροποποιά το αμαξίδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρανόμως, ψηλώνει το, προσθέτει μαξιλάρια για να ψηλώσει αυτά, είναι σφάλμα αποκλεισμού, άμεσα. Την ίδια ώρα φεύγει. Λοιπόν, και τελειώνουμε με όλα αυτά τα άρθρα τα που αφορούν διαιτητές, κριτές, σημειωτές, χρονομέτρες, όλα αυτά ισχύουν και για το running basket, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα αναλύσουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι το άθλημα της καλαθόσφαιρας με αμαξίδιο προσφέρει πολλές συγκινήσεις, είναι θεαματικό πολλές φορές. Να δούμε κάποια χαρακτηριστική, κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις buzzer beater από αγώνες του Κυπριακού πρωταθλήματος, παρακαλώ. Βρισκόμαστε στη λήξη του αγώνα, βλέπουμε την ομάδα με τα MOV να παίρνει το rebound, ο χρόνος λίγει, 3-2-1 από το κέντρο του γηπέδου. Να δούμε και το επόμενο. Υπάρχουν πολύ ωραία στιγμιότυπα στους αγώνες. Εδώ βλέπουμε και το χρονόμετρο πάνω που δείχνει 5-4-3-2, η άσπρη ομάδα. Μόλις που προλαβαίνει ο παίχτης και με τη λήξη του αγώνα πριν χάνει τρίποντο. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίασή μας. Θα σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας. Απλώς να πω για ακόμα μια φορά ότι το άθλημα της καλαθόσφαιρας με αμαξίδιο αξίζει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Τόσο αθλητές με κάποιο είδους κινητικές αναπηρίες, όσο και αρτιμελείς αθλητές, κοπέλες, άντρες, υπάρχει το άθλημα, υπάρχουν τα πρωταθλήματα, η Ομοσπονδία είναι κοντά στο άθλημα, οπότε αξίζει, νομίζω, να το στηρίξουμε όλοι μας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Όποιος έχει οποιαδήποτε ερώτηση, φυσικά, μπορεί να την γράψει κάτω στα σχόλια και θα απαντηθεί. Να ξεκινήσω εγώ όμως, δίνοντας το χρόνο σε όσους θέλουν να υποβάλουν κάποια ερώτηση. Στο 3-on-3, στο τροχοκράτησμα, υπάρχουν διαφορές? Οι κανονισμοί του 3-on-3 υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί αμαξίδιο, καλαθόσφαιρας αμαξίδιο για 3-on-3, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν για τα 3-on-3, όσον αφορά τους πόντους που πετυχαίνουν, πότε τελειώνει ένας αγώνας, τα φάουλ αυτά. Αλλά η βασική φιλοσοφία του αθλήματος, οι κανονισμοί, οι βασικοί, ισχύουν αυτοί που έχουμε αναφέρει στο αμαξίδιο. Πώς παίζεται το παιχνίδι, τι μπορεί να κάνει ένας παίχτης, τα βήματα, όλα αυτά ισχύουν και σε συγκερασμό με τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν του 3-on-3. Ωραία. Που απαγορεύεται ένας παίχτης να μπαίνει στις ρακέτες, το παιχνίδι, τα φάουλ είναι διαφορετικά, το τα μετράμε. Να μην πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες με άλλους κανονισμούς του 3-on-3, τώρα τα ασυχήσουμε όλα. Όχι, όχι, απλά εννοώ για το όσον αφορά μήπως αλλάζει κάτι από αυτά που είπαμε, όχι... Η φιλοσοφία, αυτά που έχουμε μπει, ισχύει και για το 3-on-3, ναι. Όσον αφορά την προειδοποίηση που δίνουν οι διαιτητές, εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση, έτσι. Έχω παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες και βλέπω ότι κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί δεν έδωσε προειδοποίηση,
Γιατί έδωσε παιδιά σε τεχνική ποινή. Εντάξει, είναι κάτι που βλέπουμε πάντα βέβαια. Αλλά... Ναι, αυτό συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα, στα αθλήματα και στο running basket και στην πρώτη κατηγορία και στα αναπτυξιακά και παντού. Είναι, είναι στην κρίση του διαιτητή κατά πόσο θα τιμωρήσει άμεσα με τεχνική ποινή ή θα δώσει προειδοποίηση. Είναι κοντά στην λογική του διαιτητή, διότι όλοι μπορούν να κρίνουν, έχουν την κοινή λογική, ότι πότε μια διαμαρτυρία, για παράδειγμα, είναι μέσα στα πλαίσια και πότε δεν είναι μέσα στα πλαίσια. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος παίχτης να σε βρίσει και να μην του δώσει τεχνική ποινή, να του κάνεις παρατήρηση. Είναι κοντά στην λογική. Τώρα, προσπαθούμε και εμείς ως διαιτητές να στούμε όλοι πιο κοντά, να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, να έχουμε μια ομοιομορφία, ας το πούμε. Κάπως δύσκολα επιτυχάνεται 100%, για να είμαστε ειλικρινείς, η ομοιομορφία. Αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι σε περιπτώσεις που είναι κατάφορη αντιαθλητική συμπεριφορά, όποια και αν είναι αυτή, είναι άμεσα τεχνική ποινή. Από όποιον και προέρχεται. Είτε παίχτη που παίζει, είτε πάγκο, είτε συνοδό. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση από μένα. Όσον αφορά τον αποκλεισμό που αναφέρατε, αυτό με τα μαξιλάρια, γι' αυτό έχει τύχει ποτέ, γιατί το ακούγεται λίγο περίεργο. Εντάξει. Στο Κυπριακό πρωτάθλημα όχι, δεν έχει τύχει. Θεωρώ ότι ούτε σε αγώνες υψηλού επίπεδου, εξ όσων έχω παρακολουθώ από το διαδίκτυο κάποια παιχνίδια, δεν συμβαίνει έτσι πράγμα. Δηλαδή, πολύ σπάνια να δεις κάποιον αθλητή να διακινδυνεύσει τη συμμετοχή του σε έναν αγώνα για να βάλει ένα μαξιλάρι ακόμα 4-5 πόντους και να ψηλώσει. Οι αθλητές, επειδή έχουν συνεχή τρίβη με το άθλημα, τα καταλαβαίνουν αυτά. Παρόλο που ένας διαιτητής μπορεί να διαιτητεύσει έναν αγώνα αμαξίδιον και μετά να ξαναδιαιτητεύσει μετά από ένα μήνα, δεν έχει τόση πολύ τριβή με το χώρο. Οι παίχτες όμως που αγωνίζονται τα βλέπουν κάθε εβδομάδα, κόβει το μάτι του. Δηλαδή θα το δει κάποιον ο οποίος είναι ασυνήθιστα ψηλός, οπότε θα ζητήσει έλεγχο αμέσως. Να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα του κόσμου. Ο Στυλιανός Βαγοντής, ο οποίος είναι και παίκτης των ΑΠΟΠ, είπε «Καλεί όλο τον κόσμο να έρθει να γνωρίζει και να αγαπήσει το άθλημα. Καλεί όλο το κοινό της Κύπρου». Και βέβαια αυτό πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Πρέπει, συμφωνώ και επαυξάνουμε. Το ίδιο λέει και η Έλενα Δημητρίου, να καλέσουμε και άλλο κόσμο. Ο Μιλτιάδης, ο Γεωργιάδης μας σε ευχαριστεί, Σάκη, όπως και η Έλενα η Αντωνιάδου και η Μαρία η Βασιλείου και η Τόνια Χατζηγεωργίου, εκ μέρους της ομάδας της Νικοσία Rollers Team. Ο Γιώργος ο Μύρου, πολύ ωραία η παρουσίαση αναφέρει. Η Κρυσάλλα Καραλάβους, συγχαρητήρια Σάκη, έξοχο σεμινάριο. Ο Τζόρτζο Μύρου λέει 8,5 βαθμοί στο 3-on-3. Ναι, είναι το συνολικό των πόντων, ναι, διότι είναι πιο λίγοι οι παίχτες, είναι πιο χαμηλό το όριο. Δεν είναι 15,5, εννοείται. Ρωτάει επίσης πόσοι διαιτητές έχουμε που να μπορούν να διαιτητεύσουν στην Κύπρο και αν υπάρχουν σχέδια να γίνουν και περισσότεροι. Κοιτάξτε, τη φετινή χρονιά έχει προσπαθήσει η Επιτροπή Διαιτησία να δώσει κάποια εξειδίκευση στους διαιτητές. Έχει γίνει μια επιλογή από 10-12 διαιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τους κανονισμούς, που έχουν, ας το πούμε, μια περισσότερη τριβή με τα παιχνίδια, διότι, όπως σας είχα πει, είναι λίγα τα παιχνίδια, οπότε έχει μειωθεί και ο αριθμός των διαιτητών για να μπορέσουν να διαιτητεύουν πιο πολλά παιχνίδια, διότι, κακά τα ψέματα, με την τριβή στο άθλημα γίνεσαι καλύτερος, αποκτάς περισσότερες εμπειρίες. Οπότε υπάρχει μια κάποια επιλογή από 10-12 διαιτητές που έχουν παρακολουθήσει πιο επισταμένα και με περισσότερες λεπτομέρειες τους κανονισμούς και προσπαθούμε να βελτιωθούμε όλοι μας μέσα από το διάβασμα και τη μελέτη και την παρακολούθηση βίντεο.
Ο Πάμπος ο Χαραλάμπους λέει ότι ήταν πολύ επικοδομητικό και πολύ κατατοπιστικό το σεμινάριο. Συγχαρητήρια, κύριε Σάκη. Ο Σαμψόν ο Κοσμίδης, πολύ ωραία παρουσίαση. Περιμένουμε το επόμενο. Ευχαριστούμε. Ο Νεστορίδης Κωνσταντίνος λέει συγχαρητήρια και ευχαριστούμε που δίνετε την ευκαιρία να μαθηθεί το μπάσκετ σε αμπαξίδιο στην Κύπρο. Πολύ καλή δουλειά, Σάκη. Ο Νεστορίδης ο Κωνσταντίνος ήταν ο ένας από αυτούς που έβαλε το τρίποντο στο buzzer beater στο τέλος. Γι' αυτό του άρεσε. Ο Ηλίας, πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Ηλίας, ο διαιτητής. Εκ μέρους της Νικοσία Ρόλερς, η Τόνια Χατζηγεωργίου λέει πως θέλουμε γήπεδα με πρόσβαση, αλλά και με φιλάθλους. Επίσης, συμπληρώνει πως οι φιλάθλοι να μην βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου. Εντάξει, αυτά είναι προβλήματα οργανωτικά και κυρίως ειδικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι θέλουμε γήπεδα με φιλάθλους. Έχει καταντήσει πολύ μονότονο και κουραστικό για όλους εμάς που είτε παίζουμε, είτε είμαστε διαιτητές, κριτές, αυτά. Είναι όντως πολύ καταθλιπτικό το να μην βλέπεις κόσμο στα γήπεδα. Ελπίζουμε κάτι να γίνει με τη νέα χρονιά και η Ομοσπονδία να το δει λίγο αυτό, να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την κάρτα φιλάθλου, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Χωρίς κόσμο είναι δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά. Και μιλώντας για κόσμο, ο Μιχάλης Παυλίδης ευχαριστεί εκ μέρους της ομάδας, τον Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος, ο οποίος έχει και ένα πυρήνα οπαδών, ο οποίος ακολουθεί την ομάδα. Είναι από τα πολύ ευχάριστα κομμάτια της ομάδας αυτής και γενικότερα του πρωταθλήματος. Συμφωνούμε. Όλες οι ομάδες έχουν το δικαίωμα του πυρήνα από τον κόσμο και οι Ρόλες στη Λευκοσία και ο Απόλλων στη Λεμεσό, ακόμα και στην Πάφο. Ελπίζουμε, νομίζω, γίνονται κάποιες ενέργειες για να δημιουργηθεί και μια ομάδα στη Λάρνακα. Ας το ελπίσουμε ο κόσμος να έρθει κοντά, να στηρίξει αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Είναι το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αξίζει να το στηρίξουμε όλοι μας. Συνεχίζουν και πέφτουν οι βροχοί, ευχαριστίες και τα... Ναι, μακάρι να είναι όλος ο κόσμος να είναι καλά. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο και εσείς που μας δίνετε το βήμα εν καιρό πανδημίας, αφού δεν μπορούμε να βρεθούμε διαδόσεις, τουλάχιστον παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, το βγάλαμε το σεμινάριο. Ωραία. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Πραγματικά ήταν πολύτιμα αυτά όσα μας είπες. Κάλυψες ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που είχα πριν το σεμιναρίο, σχεδόν όλες βασικά. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις που έκανα γεννηθήκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τη σημερινή παρουσία. Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Να είστε καλά. Καλή νύχτα σε όλους. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Εμείς επιστρέφουμε αύριο με νέο επεισόδιο, νέο σεμινάριο. Μέχρι αύριο, προσοχή, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους γύρω σας για να βγούμε όλοι υγιείς από αυτή την πανδημία. Μέχρι αύριο, καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.